ο επισπεύδων, μετά από δύο άγωνους πληστηριασμούς, να ζητήσει μείωση του πληστηριάσματος. Αντίθετη δυνατότητα, δηλαδή να ζητήσει αύξηση. Αυτή την έχει ο οφειλέτης. Αφήστε να τελειώσω λιγάκι, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Αντίθετη δυνατότητα να ζητηθεί αύξηση του πληστηριάσματος έχει ο οφειλέτης. Έχει ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει ένα νομοσυμφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε τέτοια αίτηση του 954. Όχι. Σωστά. Ακριβώς, του 954. Αυτό σας έβαλε καθόλου σε σκέψεις γιατί συνέβη? Όχι, δεν μου έβαλε σε σκέψη. Ξέρατε κάτι δηλαδή? Όχι, και δεν σας έβαλε καθόλου. Θεώρησα ότι ήταν σωστό το τύπημα. Ξέρατε τέτοιο... ότι εκ των προτέρων είχε παραιτηθεί το ερήκος δυνάν από τη δυνατότητα να ασκεί ένδικα μέσα κατά του πληστηριασμού? Αυτό δεν το έμαθα ποτέ. Τώρα, σήμερα το ακούω εδώ. Σήμερα το ακούσατε για πρώτη φορά. Πρώτη δεν σας έκανε όμως εντύπωση που κανείς δεν ζήτησε είτε το ίδιο τον Τινάν είτε κάποιος από τους άλλους οφειλέτες αύξηση του πληστηριάσματος? Όχι. Καλώς. Η πείρα σας δηλαδή τι λέγει? Είναι συνήθως τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεώρησαν ότι είναι το τίμημα σωστό και το αφήσανε να βγει στο πληστηριασμό. Αυτή είναι η αξιολόγησή σας? Αυτή είναι. Ότι δηλαδή δεν επενεύει κανείς υπέρ της αυξήσεως επειδή ήταν σωστό το τίμημα και δεν θα είχε περιθώριο να ανεβεί? Ή δεν είχε συμφέρον. Εντάξει, αυτή είναι η απάντηση σας. Καλώς. Τίποτα άλλο. Καλώς. Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, εντάξει, πιστεύω ότι ακολουθήσατε αυτό που έλεγε ο κώδικας με τις αντικειμενικές αξίες. Πάμε λιγάκι όμως στα κινητά. Στα κινητά. Αναφέρατε πριν, νομίζω, στο ερώτηση του κυρίου Λάπα, ότι πήρατε την τιμή από το πλασματικό ενέχειρο. Ακριβώς. Αυτή την κατάσταση... Έγινε δύο χρόνια προ. Πριν δύο χρόνια είχε γίνει, το 12. Αυτή την κατάσταση της τιμής του πλασματικού ενεχείρου κατά είδος, κατά κομμάτι, την έχετε? Όταν την έχω, την είχα στις συμβάσεις. Από τις συμβάσεις φαίνεται. Μπορείτε λοιπόν αυτή την... να μας τη φέρετε? Να μας στείλετε εννοώ. Ξέρετε γιατί το λέω? Ακούστε, σας πω. Εγώ είμαι συνταξιούχος στη ΣΑΜΠΟ. Δεν πειράζει. Υπάρχουν οι κούριερ κλπ. Ναι, πρέπει να βρω τη σύμβαση. Λοιπόν, προφανώς το αρχείο σας κάπου υπάρχει. Υποδείξτε μας ποιος το έχει να πάμε να τη βρούμε εμείς. Όχι, όχι. Θα φροντίσω. Δεν λέω ότι συζητώ. Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Δεν αντιλέγω. Ξέρετε γιατί το ρωτώ αυτό? Δεν αρνούμε. Πώς να το πω? Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Στην έκθεση κατάσχεσης έχετε 50 σελίδες. Τις ξέρετε. Όπου αναφέρεται ένα-ένα τα είδη, τα κινητά. Ακριβώς. Και μάλιστα πριν τον κατάλογο αυτών που είναι 50 σελίδες, λέτε ότι περιγράφονται στη σύμβαση ενηχείρας κλπ. Και η συνημμένη κατάσταση είναι αυτή. Εδώ στην έκθεση κατάσχεσης των κινητών, ένα-ένα, γιατί δεν αναγράφετε τις τιμές? Το καθένα χωριστά. Βεβαίως. Τότε μου είπατε πριν ότι στη σύμβαση του πλασματικού ενηχείρου υπάρχει η τιμή του καθενός ξεχωριστά. Για την εγκυρότητα και την ομιμότητα και την ενημέρωση όλων, δεν θα έπρεπε να αναφέρετε κάθε τιμή ξεχωριστά στην έκθεση κατασχέσεως? Γιατί να αναφέρω και να αναφέρω συνολικά? Εγώ σας ρωτώ, κύριε. Όχι, όχι, δεν, εσείς δεν, προσέξτε δεν είναι απαραίτητο από τον νόμο. Ακούστε λιγάκι. Εσείς αναφέρετε την τιμή πρώτης προσφοράς, την εκτίμησή σας. Λέω, η τιμή των 2.250 κομματιών που ήταν στο πλασματικό ενόχειρο και κατασχέσατε, θα έπρεπε να αναφέρετε μία-μία? Όχι. Πού το στηρίζετε αυτό? Δεν προβλέπεται από τον νόμο. Πού το στηρίζετε, πείτε γιατί μου? Γιατί δεν βγαίνει ξεχωριστά το καθένα στο πιστεύω. Καμία σχέση αυτό. Πώς δεν έχει? Έχει σχέση αυτό? Βεβαίως. Το λέτε δηλαδή αυτό με τα λόγου γνώσεως από τα 40 χρόνια. Καλώς. Και γι' αυτό το λόγο έχει μπορεί να πει. Καλώς. Εντάξει. Απαντήσεις παίρνουμε. Πάμε λιγάκι τώρα στα άλλα αντικείμενα. Σας έγιναν πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή στην άδεια, στη φήμη, στην πελατεία, στο διακριτικό γνώρισμα κτλ. Με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν τότε, στην κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων ισχύουν οι διατάξεις της κατάσχεσης κινητών. Κινητών. Σωστά. Άρα, έχετε τη δυνατότητα, λόγω ελλείψεως ειδικών γνώσεων, το παραδεχθήκατε αυτό, να προσφύγετε σε πραγματογνώμονα. Έχω απαντήσει πάνω. Περιμένετε λιγάκι, ναι, κύριε Μάρτης. Περιμένω, ναι. Άμα δεν τελειώσει την ερώτηση, τι θα μου απαντήσετε? Ξέρω τι απαντήσατε. Απαντήσατε λοιπόν ότι προσφύγατε στην κυρία δικηγόρο, στη δικηγόρο της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία σας τηλεφώνησε και σας είπε βάλτε το τόσο. Ερωτώ λοιπόν, η έννοια του πραγματογνώμονα στον κώδικα πολιτικής δικονομίας παραπέμπει στον δικηγόρο του επισπεύδοντος? Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό όμως να προσλάβει κάποιος. Σωστά, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι η κρίση σας. Επομένως, αναγνωρίζοντας και παίρνοντας τηλέφωνο στη δικηγόρο, αναγνωρίζετε την αδυναμία σας
να κάνετε εκτίμηση. Ήθελα να δω πού θα βρίσκω. Σωστά. Αναγνωρίζετε την αδυναμία σας να κάνετε εκτίμηση. Κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι γιατί δεν απευθύνθηκατε σε πραγματογνώμονα και απευθυνθήκατε στην δικηγόρο της επισπεύδου σας. Απευθύνθηκα στην δικηγόρο για να αποκτήσω μια γνώση για να δω με τι τρόπο θα μάθω την πολιτική. Και γιατί δεχθήκατε την άποψη της δικηγόρου ως μοναδική ορθή και χωρίς να χωρεί καμία άλλη ενός πραγματογνώμονα. Δεν τη θεώρησα ότι. Δεν ζήτησα από τη δικηγόρο εγώ να μου να εκτιμήσει την αξία. Αλλά τι κάνατε. Των ειδικών προσωπικών στοιχείων. Όχι. Ερώτημα έκανα. Και μου λέει, θα σας απαντήσω. Θα πάρω την. Υπάρχει μια εταιρεία. Κύριε Μάρτη, η ερώτησή μου είναι πολύ σαφής. Αναγνωρίζετε από μόνο σας ότι δεν έχετε τη δυνατότητα λόγω ελλείψους ειδικών γνώσεων. Είναι κιόλας, δεν είναι... Λογικό. Δεν σας παρεξηγεί κανείς. Άρα σας δίνει ο νόμος τη δυνατότητα κατά την κρίση σας, αφού αναγνωρίζετε αυτό, να πάτε σε πραγματογνώμονα. Γιατί δεν πήγατε σε πραγματογνώμονα και ρωτήσατε την δικηγόρο της επισπεύδουσας τράπεζας. Πολύ απλά σας το ρωτώ. Ναι. Δεν πήγα στο πραγματογνώμονα λοιπόν, γιατί ρώτησα την δικηγόρο και μου είπε ότι έχει μια εταιρεία η οποία θα μου τηλεφωνήσει να μου πει την αξία, αφού θα τη ρωτήσω. Άρα η δικηγόρος ρώτησε πραγματογνώμονα. Βεβαίως. Ξέρετε αυτό. Έτσι μου είπε. Η κυρία Βασιλική, πείτε την πάλι. Όχι, Βασιλική. Κυρία Βασιλική. Όχι, δεν λέγεται έτσι. Βουτσιώτη λέγεται. Αγγελική ή Βασιλική Βουτσιώτη. Βασιλική. Βασιλική Βουτσιώτη. Δηλαδή η κυρία Βασιλική Βουτσιώτη. Η κυρία Βασιλική Βουτσιώτη όταν τη τηλέφωνο. Να ρωτήσω την εταιρεία που έχει που συνεργάζεται με την τράπεζα. Ναι. Αυτό είπε βέβαια. Και θα σε τηλεφωνήσω. Άρα όλη η διαδικασία έγινε μέσω ενός τηλεφώνου. Μέσω ενός τηλεφώνου. Ορίστε για το 1 εκατομμύριο, δεν κατάλαβα. Έδωσε μια τιμή και εγώ έβαλα 1 εκατομμύριο παραπάνω. Από μόνο σας, δηλαδή υπερβήκατε την πραγματογνωμοσύνη. Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω σε λίγο να καλέσουμε και τη συνάδελφο αυτή. Δεν γίνεται αλλιώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλώς. Λοιπόν, έτσι έγινε. Όμως, όχι, να προχωρήσετε, να προχωρήσετε. Ναι, 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 ευχαριστώ. Τα Μαγκλία, έχετε άλλη ερώτηση. Ναι, ναι, έχω. Συνεχίζω. Κύριε Μάρτης. Η Πειραιώς αγόρασε από τη Μαρφίν 97 εκατομμύρια δάνεια τον Ιανουάριο του 2014. Το γνωρίζετε αυτό? Γνωρίζω ότι αγόρασε, αλλά το ποσό δεν το ποσό. Αναγγέλθηκε για 60 εκατομμύρια. Αυτό που τελικώς έλαβε. Σωστά, η κατάσχεση έγινε για 60 εκατομμύρια. Για αυτά που έγινε είναι 60, εντάξει, μην το ψάχνετε. Είναι 60. Τα κοιτάω τα βιβλία, τα ξέρετε. Το ποσό για το οποίο αναγγέλθηκε πήρε και στο τέλος. Έτσι. Η ερώτησή μου γίνεται ευθέως. Το γεγονός ότι συμπίπτει το ποσό της αξιώσεως με το ποσό που έλαβε στο τέλος και με δεδομένο ότι η κυρία συνάδελφος, η κυρία Βουτσιώτη, σας καθοδήγησε, επιτρέψτε μου την έκφραση σε εισαγωγικά. Α, 110 εκατομμύρια έχει να πάρει. Γιατί λέτε ψωμί. Αφήστε κύριε. Μα 110 εκατομμύρια έχει. Αφήστε κύριε Γιωργαντά να κάνω την ερώτηση. Αφήστε να κάνω την ερώτηση. Μα λέτε με εσφαλμένα στοιχεία ερώτηση. Γιατί δεν με αφήνετε να κάνω την ερώτηση. Γιατί το κάνετε τώρα αυτό. Γιατί επεμβαίνετε πριν ολοκληρώσω. Γιατί επεμβαίνετε. Ποιον προστατεύετε. Παραπλανείτε το μάρτυρα μα να κάνετε. Εγώ παραπλανώ. Και εσείς τι είστε. Και εσείς τι είστε. 110 ή 60. Εσείς τι είστε. Πρόεδρε. Εσείς τι είστε εδώ. Κύριε Γεωργαντά. Να διαφυλάξουμε τον κύριο τη Επιτροπή. Ρωτάτε ψέματα. Ρωτάτε ψέματα! Είτε φωνάει 110 εκατομμύρια είχε αναγγελθεί η τράπεζα Πειραιώς. Τα 60 ήταν ενυπόθηκα. Τέλος. Προκύπτουν από έγγραφα όλα. Ωραία, αφού προκύπτουν από έγγραφα, γιατί παρεμβαίνετε. Κύριε Γεωργαντά, δεν μπορώ να καταλάβω τη συνηγορία αυτή. Στην ερώτηση. Δεν μπορώ να την καταλάβω τη συνηγορία. Στην ερώτηση. Ψέματα δεν λέω και να το ανακαλέσετε. Εγώ ήμουν σαφής. Είπα ότι έκανε την κατάσχεση για 60 εκατομμύρια, ναι ή όχι? Όχι, 110 αναγγελθήκε, για 510. Η κατάσχεση, κύριε, σας λέω, η κατάσχεση για τι ποσό επιβλήθηκε, κοιτάξτε το λίγο καλύτερο. Κύριε Τζαματλή, για 60 εκατομμύρια, να προχωρήστε. Κύριε Μάρτης, κύριε Τζαματλή, παρακαλώ, κοιτάξτε το λίγο για να τελειώνει αυτό. Η κατάσχεση, η κατάσχεση. Η επισπευδομένη απέτηση. Η κατάσχεση. Για 60 εκατομμύρια. Κύριε συνάδελφε, τελειώνω. Περιμένει και ο δεύτερος μάρτυρας έξω. Είναι ένα σεβασμός. Κύριε Μάρτης, η κατάσχεση επεβλήθηκε για 60 εκατομμύρια. Για 60-061-545. Λοιπόν, αφήστε κύριε Γιουργάτα να φωνάζετε. Μα τόσο έκανε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Μα το ρώτησα, σαφώς το ρώτησα. Έλα, σαφώς το ρώτησα. Έλεος δηλαδή.
Να προσέχετε περισσότερο, να προσέχετε. Τελειώνουμε. Περιμένει δεύτερο μάρτυρα. Να προσέχετε τι λέω. Κύριε Τζαμακλή, την ερώτηση στο μάρτυρα. Μα δεν με αφήνουν, τι να κάνω. Λοιπόν, κύριε Μάρτη, έχουμε ως δεδομένο λοιπόν ότι η κατάσταση επιβάλλεται για 60 εκατομμύρια. Σωστά. Ναι, σωστά. Έχουμε ως δεδομένο ότι η Πειραιώς κατατάσσεται για 60 εκατομμύρια. Έχουμε δεδομένο ότι σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, σας καθοδήγησε τουλάχιστον για τα άειλα στοιχεία ή δικηγόρος επισπέδου σας. Αυτό το θεωρείτε τυχαίο ή μεθοδευμένο? Ευθέως σας ρωτώ. Τυχαίο το θεωρώ, αν είναι τυχαίο. Καλώς. Απαντήσατε. Είναι, αλλά... Απαντήσατε. Η ερώτηση γίνεται για τον εξής λόγο. Αν υποθέτει. Θετικά λέω, το δημόσιο είχε μια απέτηση 4, 5, 6 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν αναγγέλθηκε. Αν είχε αναγγελθεί, από ποιον θα φεύγαν αυτά τα 5 εκατομμύρια? Το δημόσιο αναγγελόταν στον πληστηριασμό. Ναι. Αν είχε προνόμιο. Το δημόσιο έχει πάντα προνόμιο, κύριε Μάρτη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία, να τη θέσω αλλιώς. Το δημόσιο που έχει προνόμιο. Το δημόσιο που έχει προνόμιο. Αν αναγγέλλονταν στον πληστηριασμό, από ποιον θα αφαιρούνταν τα ποσά για τα οποία θα αναγγέλλονταν? Αφού είχε το προνόμιο από όλους. Πώς από όλους? Θα αφαιρούνταν από τους εργαζόμενους, μήπως θα αφαιρούνταν από τον τελευταίο προσημείο? Γι' αυτό μίλησε για προνόμιο προηγουμένως. Ακούστε λιγάκι. Το δημόσιο έχει γενικό προνόμιο, όπως ο εργαζόμενος, όπως το ΙΚΑ κλπ. Είχε, στη συγκεκριμένη κατάταξη. Στη συγκεκριμένη κατάταξη. Οποιοδήποτε το ποσό του δημοσίου αναγγελόταν, από ποιον θα αφαιρούνταν, πείτε μου? Θα αφαιρούνταν από το πληστηρίασμα. Ευχαριστώ πολύ. Από ποιον καταταγέντα δανειστή? Από αυτούς που δεν είναι και από την τράπεζα. Πείτε το λοιπόν, γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Απαντώ γενικά όμως, δεν μπορώ να συγκεκριμένα. Όχι κύριε μου, όχι κύριε μου. Ξέρετε τον πίνακα κατάταξης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εάν έχει προσημείο... Τον πίνακα κατάταξης... Έχει... Ακούστε με λιγάκι. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε εδώ. Να απαντάω κι εγώ. Εσείς νομικός είστε και εγώ νομικός είμαι. Δεν είμαι νομικός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 40 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνατε. Λοιπόν, έχουμε 12 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Τον ξέρετε τον πίνακα κατάταξης. Έχουμε 38 εκατομμύρια το ΙΚΑ, κάτι ψηλά το δημόσιο και μετά η Πειραιώς. Σωστά. Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω εγώ τον πίνακα κατάταξης. Πώς δεν το γνωρίζετε, αφού τον επιδώσατε σε όλους, τι μου λέτε τον τώρα? Τον επέδωσε, κύριε, δεν τον εσείς έχω. Το είπατε. Τον επέδιδα, δεν τον έχω μπροστά μου να τον πει. Ωραία. Σας λέω λοιπόν, είναι αυτός ο πίνακας. Δεν είναι κακό. 12 οι εργαζόμενοι, 38 το ΙΚΑ. Είναι δικό μου έγγραφο, πώς το θυμάμαι, μην γελάτε. Α, δεν. Με ενοχλεί, ειλικρινά. Κύριε Μάρτυρα, αυτά που σας λέει προκύπτουν από έγγραφο που έχουμε εδώ. Θα αφαιρέσετε το δεδομένο. Ωραία, να σας το πω λοιπόν πιο αναλυτικά. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν ένα πληστηρίασμα που κατανέμεται, διανέμεται. 12 εκατομμύρια εργαζόμενοι, 38 το ΙΚΑ, πάμε στα 50. Έξοδα πληστηριασμού συν κάτι το δημόσιο, γύρω στα 10. Και 60 η Πειραιώς. Αυτός είναι ο πίνακας κατάταξης. Μάλιστα. Ερωτώ λοιπόν, εάν το δημόσιο, όσοι έχουν γενικό προνόμιο, αναγγέλλονταν στον πληστηριασμό, από ποιον θα αφαιρούνταν αυτά τα ποσά? 4,5, 5, 6, 1 εκατομμύρια. Αναλογικά τα περισσότερα από την Πειραιώς. Έτσι, αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί δεν το λέτε δεν τόση είναι... ώρα. Δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε 5 λεπτά κάτι για το οποίο τώρα μπορείτε να το πείτε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Προχωρήστε κύριε Τζαμακλή στην τελευταία ερώτηση. Άρα, το δημόσιο αν δεν αναγγέλθηκε, αυτό ωφέλησε την Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αυτούς που δεν είχαν προνόμιο ανά του δημοσίου. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά απαντώ εγώ. Λοιπόν, να κάνω τώρα και εγώ μία ερώτηση.